Φερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τελειώσαν και για μας τα Χριστούγεννα, σήμερα είναι 27 του μήνα, 27 Δεκέμβρη. Και πρώτη στάση, φαρμακείο. Πιστεύω το μαντέψατε πριν καν σας το πω, τώρα έχει κατέβει ο κανάκι στο φαρμακείο. Εντάξει. Και μετά λέμε να πάμε μια βολτούλα στο Golden Hall που θέλουμε να πάρουμε έτσι ένα-δύο πραγματάκια, εγώ βασικά. Θέλω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και ελπίζω να το βρω και θα σας το δείξω. Και ενώ ξεκίνησαμε πάρα πολύ ωραίο κέφι σήμερα και χαρά και τέλεια και λέω θα πάμε και τη βολτούλα μας και αφού και ο μπαμπάς μας άδεια τώρα έτσι να κάνουμε λίγα πράγματα αφού και ο Αλέξανδρος είναι καλύτερα κάπως, έχουμε το βήχα μας ακόμα. Και το πρωί... Αυτόν τον ωραίο το βήχα, παίρνουμε του κόσμου τα φάρμακα. Αλλά την ώρα που έτσι λίγο είχα πάει να περιποιηθώ το μπάνιο, που κάνω έτσι την καθημερινή καθαριότητα του σπιτιού, αυτά τα βασικά που κάνω κάθε πρωί, γύρισα να κοιτάξω λίγο τον κανάκι και πίσω είχε αντιλιά. Έλα. Είχε αντιλιά και με έπιασε η μικρανία μου, αυτή η ωραία η μικρανία με άβρα που λέμε, που μου το μάθατε εσείς πέρσι, γιατί εγώ δεν ήξερα ότι είχε όνομα αυτό το πράγμα, το έλεγα φωτοευαισθησία. Αυτό. I'm happy on my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done, I'm never running behind, you're never on my mind. No longer there to make me comb my hair, fix my tie, or kiss me goodbye. Swear I'm happy on my own. No one to worry where I am, or waiting for me to come home. Staying up till 3 a.m. I'm always out on the town, you're nowhere to be found. And when our song comes on, I just hum along and order. Θα πω για ακόμα μία φορά καλημερούδια. Είμαστε στην επόμενη μέρα. Είμαστε 28 Δεκεμβρίου. Είχα άλλα πλάνα για αυτό το vlog μας. Επειδή σας χρώσταγα 3, είπα θα χρωστώ μόνο 2 φέτος. Να χρωστώ λιγότερα. Και είπα ότι τη χθεσινή μέρα θα τη γύρναγα ολόκληρη να ανέβει σήμερα και θα γύρναγα και όλη μου την Πέμπτη να την ανέβαζα Παρασκευή. Αλλά με έπιασε το πρωί αυτό που σας είπα ότι με πιάνει, αυτή η μικρανία με άβρα. Και με τσάκισε. Με τσάκισε, ήταν από τις χειρότερες φορές, γιατί ενώ δεν είχα τρελοπόνο κεφαλό, είχα λίγο εδώ έτσι πάνω από τα φρύδια και από κάτω, είχα πάρα πολύ έντονη κόπωση και ναυτία. Μου αφήνει ναυτία σχεδόν πάντα αυτό και νιώθω πραγματικά άρρωστη όταν συμβαίνει. Όσες έχετε ζήσει η μικρανία με άβρα, σίγουρα με καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή. Τη λέω, είναι πολύ δύσκολο. Παλιότερα, όταν είχε πρωτοξεκινήσει, γιατί ξεκίνησε εκεί γύρω στη δεύτερη δεκαετία της ζωής μου, εκεί γύρω στα 16, 17, κάπου εκεί, μπορώ να σας πω ότι ένιωθα τόσο μεγάλο πόνο στο κεφάλι, είχα τέτοιο νύλιγκο που δεν αντεχότανε, πραγματικά δεν αντεχότανε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, και χθες συνήθως κάποιες φορές μου περνάει εύκολα και γρήγορα. Έχω μάθει και εγώ λίγο κάπως τώρα να το καλμάρω. Θα καθίσω, θα ξαπλώσω στο σκοτάδι, θέλει σκοτάδι, γιατί βλέπεις κάτι φωτάκια τα οποία σε ζαλίζουν και μετά αυτά σε κάνουν να ανακατεύεσαι, χάνεις τη μισή σου όραση, δηλαδή εγώ από την αριστερή πλευρά δεν βλέπω. Και μετά μετακινείται, δηλαδή ξεκινάει από αριστερά και συνήθως καταλήγει δεξιά μέχρι και που χάνεται. Κρατάει αυτό μία ώρα περίπου, είναι στανταράκι. Τέλος πάντων, σας το λέω τώρα για να το ξέρετε, για όσους έχει τύχει αυτό που χάνεις για λίγο την όρασή σου, τη μισή όρασή σου. Εγώ τουλάχιστον, κάποιοι άνθρωποι έχω διαβάσει σε κάποια φόρουμς, γιατί από πέρσι που μου είπατε ότι έχει όνομα αυτό, είναι μικρανία με άβρα, έχω ψάξει έτσι τα συμπτώματα, πώς ξεκινάει και αυτά. Εμένα 99% θα ξεκινήσει πάντα μετά από έντονο φως.
Δηλαδή, σαν να μου το προκαλεί έντονο φως. Γι' αυτό εγώ πάντα το έλεγα φωτοευαισθησία. Όμως έχουν υπάρξει και 1-2 φορές, όπως την ημέρα του γάμου που παντρεύτηκα, την ώρα που καθόμουν στο τραπέζι και έτρωγα, με έπιασε. Αλλά ήταν πάρα πολύ ελαφρύ. Αλλά δεν έβλεπα από την αριστερή μου πλευρά καθόλου. Οπότε έχω παρατηρήσει ότι ή θα με πιάσει πάνω σε άγχος, παρόλο που δεν είχα άγχος σαν ύφη. Ήμουν πολύ. Ίσως ήταν η έντονη ρυθμή των ημερών, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι αν έχετε αυτά τα συμπτώματα και μετά έχετε μικρανία, γιατί ξεκινάει πρώτα αυτό, είναι σαν να σε προειδοποιεί για το τι σου έρχεται, γιατί μετά σου σκάει η μικρανία. Να ξέρετε ότι έχει όνομα, λέγεται μικρανία με άβρα. Εγώ έχω ξεκινήσει και κρατώ ημερολόγιο πάνω σε αυτό και όταν έτσι με πιάσει ακόμα κάποιες φορές και έχω κάποια στοιχεία, θα πρέπει να πω σε έναν νευρολόγο να το δω και να έχω, ξέρετε τι θέλω, θέλω να έχω μαζί κάποιο φάρμακο είτε για ναυτία είτε για την ημικρανία, να το πάρω με το που ξεκινήσει για να μην με πιάνουν μετά όλα τα υπόλοιπα, γιατί χθες αυτό με τσάκισε εμένα, η κόπωση, γιατί νιώθω έντονη κόπωση, γιατί νομίζω ότι εκείνη την ώρα δίνω πολύ ενέργεια σε αυτό και νιώθω μετά ότι είμαι κομμάτια, σαν να έσκαβα. Και είναι αυτή. Είναι αυτή η οποία δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Τέλος πάντων, οπότε θεωρητικά σήμερα θα σας είχα βίντεο. Δεν σας έχω, γιατί χθες γυρίσαμε από το Golden Hall, στο οποίο δράμα πέρασα. Δύο φορές έχω πάει αυτή τη χρονιά, μέσα στις γιορτές βασικά, και κάτι έχει συμβεί. Μία με τον Αλέξανδρο, μία τώρα. Έμπαινα πάντα στο Golden Hall, όσες έχετε πάει, μπορεί και εσείς να, αν έχετε ίδιο γούστο στα αρώματα, θα έχετε παρατηρήσει ότι έχει ένα απίστευτο άρωμα και μυρίζει πάρα πολύ ωραία εκεί μέσα. Αυτό νόμιζα κι εγώ ότι θα συμβεί, αλλά με την ημικρανία και την αυτία που είχα, δεν συνέβη. Και τέλος πάντων αυτά, οπότε θα δείτε τις δύο μέρες σε ένα βιντεάκι. Πάω να κάνω τη φυσικοθεραπεία μου την τελευταία, η οποία, να ξέρετε, με την καινούργια χρονιά θα ξαναπάω στον ορθοπαιδικό. Δεν έχει περάσει τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε. Έχω να δηλώσω ότι μόλις γύρισα από τη φυσικοθεραπεία και πήγα στο μπάνιο να πλύνω χέρια και κοιτιέμαι και μου φαίνομαι λίγο περίεργη και λέω, τι έγινε? Βάφτηκα και ξέχασα να βάλω μάσκαρα. Το έχω ξαναπάθει αυτό, το κάνω συχνά. Βάφομαι και ξεχνά να βάλω μάσκαρα. Bringing you home to me. From across the sea. And it seems like you're already here. Whenever I hear Christmas bells chime in. Μόλις ήρθαμε MacArthur. Πόσο θα το μετανιώσουμε? Πόσο, δεν ξέρω. Πόσο θα το μετανιώσουμε, λες? Για δείξε μου το αμάξι. Αυτό τι είναι, Lego? Ναι, συγκεκριμένο. Για πες, πόσο κάτσαμε? 10 λεπτά, πολύ μπορεί να το ξέρεις. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, παιδιά, δεν φαντάζεστε. Πίστευα ότι θα είναι λίγο καλύτερα, επειδή λέω εντάξει, θα έχουν ψωνίσει, αλλά όχι. Οπότε που πάμε? Πάμε στο αγαπημένο Μαρούσι, εκεί είσαι και ήσυχα και ωραία. Να κάνει και η Ματίνα πατινάς, λέει. When a fire lies up. Έχουμε επιστρέψει στο σπίτι μας. Θεωρητικά καλά δεν έβρισκα την ώρα να γυρίσω, να σας πω την αλήθεια. Και έχω καθίσει εδώ. Το τελευταίο μας πλάνο για το φετινό vlog μας εδώ, στο δεντράκι αυτό το όμορφο που σας έκλεψε την καρδιά φέτος. Να σας κάνω ένα μικρό haul από κάποια πράγματα τα οποία πήρα χθες από το Golden, αλλά δεν κατάφερα να σας κάνω λόγω της κατάστασής μου που ήμουν χάλια. Και έτσι να μιλήσουμε λίγο για τα Χριστούγεννα μου, που δεν σας έδειξα κάτι, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει και μην φανταστείτε δεν κάναμε και τίποτα. Τέλος πάντων, αρχικά πήγα στο Ζάρα, όπου στέλνω πραγματικά την όλη μου τη θετική ενέργεια και τη θετική σκέψη αυτά τα κορίτσια στο Ζάρα, γιατί και χθες που επισκέφθηκα το κατάστημα στο Golden, αλλά και σήμερα στο Smart Park,
Ένιωσα πάρα πολύ άβολα από το στυλ που έβλεπα τα κορίτσια να κινούνται και που μου μιλούσαν. Πραγματικά έχουν πιεστεί πάρα πολύ και φαίνεται αυτό. Πάμε λίγο να σας δείξω τι πήρα από Ζάρα. Πήρα αυτό εδώ πέρα το καλσόν, το οποίο ναι, βλέπετε πάρα πολύ καλά, είναι γεμάτο με στρεσάκια, πιο μικρά και πιο μεγάλα. Και επειδή φέτος την πρωτοχρονιά δεν έχω βλέψει να ντυθώ πάρα πολύ καλά, να σας πω την αλήθεια, ένα μαύρο φόρεμα θέλω να βάλω. Είπα απλά να βάλω έτσι ένα πιο εντυπωσιακό καλσόν και πήρα αυτό, το οποίο είναι δικτυωτό, αλλά εγώ θα το φορέσω με ένα μαύρο εικοσάρι, λέω, ένα μαύρο εικοσάρι, ναι, και αυτό από πάνω και θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Τρέξτε να το πάρετε, ειλικρινά σας το λέω, είναι ειλικρινά πανέμορφο. Έλα, κάντε ο θαύμα σου, κοιτάξτε πόσο ωραίο. Είχε 13 ευρώ, εγώ πήρα το medium γιατί δεν βρήκα large, γιατί εγώ large φορά και μου έκανε μια χαρά. Θα σας το φέρω και κοντά, μήπως καταφέρετε, αν το θελήσετε, να πατήσετε stop και να βρείτε τον κωδικό του. Αυτό λοιπόν θα φορέσω, νομίζω ότι είναι μιας χρήσης βέβαια, έλα καλό μου. Δεν νομίζω ότι θα αντέξει και πάρα πολύ, να σας πω και την αλήθεια, γιατί το δοκίμασα και στη δοκιμή κάπως έτσι με τρόμαξε. Αλλά okay. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και επίσης σας έχω πει ότι εγώ κάθε χρόνο στη γενέθλιά μου και στη γιορτή μου ή τα Χριστούγεννα ανάλογα, μου παίρνω ένα καλό δώρο. Μου κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου γιατί νιώθω ότι αξίζω να μου πάρω ένα δώρο και εγώ. Και φέτος το δώρο του γενέθλιά μου το άφησα για να το έπαιρνα από το Λονδίνο. Όμως δεν βρήκα τίποτα στο Λονδίνο. Θυμάστε που σας έλεγα ότι τίποτα δεν με συγκίνησε. Πραγματικά δεν με συγκίνησε κάτι. Και φέτος αποφάσισα ότι πρέπει να αλλάξω τις μαύρες μου, τις γούνινες, τις μπότες. Και τις άλλαξα. Και πήρα αυτές εδώ. Τις οποίες, παιδιά, νομίζω ότι πλέον έχω γεράσει. Έχω αρχίσει και μεγαλώνω και δημιουργούνται προβλήματα στα πόδια μου. Δεν αντέχω πάρα πολλά παπούτσια πλέον. Ή πλέον είναι κακοφτιαγμένα τα παπούτσια. Δεν ξέρω τι να σας πω. Κάτι μπότες που πήρα πέρσι με έχουν τσακίσει. Με έχουν τσακίσει κάθε φορά που λέω άντε σου δώσω άλλη μια ευκαιρία, άντε σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Το μετανιώνω γιατί το πέλμα μου πονάει πάρα πολύ. Και πλέον έχω γίνει θαυμάστρια των sneakers. Πια εγώ, θυμάστε εγώ με την παπούτσια κυκλοφορούσα έτσι, τις μπαλαρινούλες μου, τις μποτούλες μου, τέτοια. Δεν την παλεύω. Και αυτά εδώ παιδιά το χειμώνα. Έχω πάρει κάποιες καφέ που τις πήρα πέρσι. Πέρσι μου έκανα δώρο τις καφέ, φέτος μου έκανα δώρο τις μαύρες. Τις έχω τις μαύρες, αλλά τις έχω πάρα πολλά χρόνια και έχουν αρχίσει και τα παίζουν. Οπότε λέω, αφού τις φοράω που τις φοράω και τα βγάζουν τα λεφτά τους, μου πήρα δώρο ένα τέτοιο ζευγάρι. Μποτούλες που είναι μαλακές και ωραίες και ζεστούλες και τις ευχαριστιέμαι ειλικρινά πάρα πολύ. Αυτά πήρα, δεν πήρα κάτι άλλο. Τώρα επειδή εμείς αντελάζουμε δώρα την πρωτοχρονιά, αν καταφέρω τα δωράκια που θα μου πάρουν δώρα την πρωτοχρονιά να σας τα κρατήσω, να σας τα κάνω βίντεο, εννοείται θα το κάνω. Και σήμερα να σας πω την αλήθεια, αφήστε να σας δείξω. Σας έδειξα ένα πλάνο που σας έδειχνα μια καρδούλα πάνω σε ένα πλαστικό δέντρο Lego. Αυτή την καρδούλα την έφτιαξε ο Αλέξανδρος, πήρε, με τη βοήθεια του μπαμπά του. Πήρε και ένα δίπλωμα συμμετοχής. Πρεδουράσουμε τα στοιχεία του να το δώσουμε να το κρατήσει. Και του δώσανε, επειδή έψαχνε στολίδι και το κρεμάγανε και καλά πάνω στο δέντρο Lego, του δώσανε δύο συλλεκτικά τουβλάκια Lego που γράφουν πάνω 2024. Ένα πράσινο και ένα κόκκινο. Πρέπει κάπου να το κρατήσω γιατί αυτά είναι συλλεκτικά, μας είπανε. Και όποιοι συμμετείχανε σε αυτό παίρνανε αυτά τα τουβλάκια τα συλλεκτικά. Θα είναι ωραία έτσι να τα έχει και σαν ανάμνηση, αλλά να τα έχει και για αργότερα. Και σήμερα πήγαμε στο Smart Park γιατί ήθελα να πάω στο Zara να βρω αυτό το φόρεμα που ψάχνω από την αρχή της σεζόν και δεν μπορώ να το βρω. Ψάχνω ένα απλό μαύρο κοντό φορεματάκι, έτσι, πώς το λένε, μάλινο, με τέτοια λαιμόκοψη και δεν μπορούσα να βρω πουθενά. Και έτυχε ρε παιδιά στο e-shop του Zara να το δω. Είδα ότι έχει στο Smart Park και λέω φύγαμε αύριο να πάμε να το πάρεις. Δεν κατάφερα να το βρω. Δεν κατάφερα να το βρω, παιδιά, και σεβάστηκα πάρα πολύ την κατάσταση των κοριτσιών. Ειλικρινά και χθες μέσα στο Ζάρα και σήμερα, τι να σας πω, τρεις κοπέλες όλες και όλες ρώτησα. Μίλησα με τις τελευταίες 24 ώρες, μίλησα με τρεις κοπέλες στο Ζάρα και ένιωσα πάρα πολύ άβολα γιατί έχω καταλάβει ότι είναι πολύ εκνευρισμένες και έχουν αγανακτήσει. Νομίζω ότι έχουν δουλέψει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Και κατάλαβα ότι δεν πρέπει να τις ρογλούμε αυτές τις μέρες, νομίζω κάτι τέτοιο και ένιωσα πάρα πολύ άβολα από τις απαντήσεις που πήρα. Οπότε αποφάσισα να φύγω και να μην το πάρω αυτό το φόρεμα, να μην το βρω ποτέ. Και έτσι και έκανα να σας πω την αλήθεια, τέλος πάντων. Και
Δεν την παλέψαμε πάρα πολύ. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Πιστέψαμε ότι εκεί στο... θα μπορούσαν τα παιδιά λίγο να παίξουν στο Λούνα Πάρκ ή να ήταν χαμός, οπότε αποφασίσαμε να πάμε Μαρούσι και ήταν και τέλεια. Έχουν έτσι κάποια ξύλινα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια που πουλάνε ζαχαρωτά και τέτοια πράγματα. Είχε τραμπολίνο, έχει παγοδρόμιο το οποίο δεν δούλευε. Πετύχαμε και αυτή τη μέρα, την ωραία που δεν δούλευε το παγοδρόμιο. Γιατί ήθελα να δω τα παιδιά που κάνουν τέλος πάντων πατινάζ. Και μετά απλά καθίσαμε και φάγαμε και επιστρέψαμε στο σπιτικό μας. Έκανα το μπανάκι μου, έλουσα και μαλλιά, γιατί έτσι ένιωθα ότι το είχα πάρα πολύ ανάγκη να λούσω και τα μαλλιά μου και να κάνω ένα μπάνιο. Και νιώθω πάρα πολύ ανανεωμένη τώρα αυτή τη στιγμή. Μου αρέσει εμένα το μπάνιο, με ανανεώνει, νιώθω πραγματικά άλλος άνθρωπος. Όταν κάνω ντουζ όχι τόσο, αλλά όσο όταν κάνω μπάνιο. Θέλω και τα μαλλιά μου να είναι καθαρά, για να νιώθω έτσι κι εγώ όμορφα. Και κάθισα τώρα εδώ να φτιάξω το βιντεάκι και συνειδητοποίησα ότι σας είπα ότι θα σας μιλήσω για τα Χριστούγεννά μας και δεν μίλησα ποτέ, το ξέχασα εντελώς. Ειλικρινά δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο, είχαμε κανονίσει πολλά πράγματα ωραία, είχαμε κανονίσει να μαζευτούμε και εμείς με τους γονείς μου και οι αδερφές μου με τους άντρες τους και τα παιδιά τους, αλλά λέει εσύ κανείς σχέδια αλλά ο Θεός γελάει, κάπως έτσι το λένε. Αρρωστήσανε και από τη μία πλευρά, αρρωστήσαμε και εμείς. Ο μπαμπάς μου δεν ήταν στα πολύ καλά του και τελικά ανήμερα των Χριστουγέννων ήμασταν εγώ, ο Κανάκης, ο Αλέξανδρος και η μαμά μου μόνο, γιατί και ο μπαμπάς μου δεν ήταν καλά, ήταν άρρωστος. Και την επόμενη μέρα απλά ήρθαν και οι γονείς του Κανάκη και πραγματικά ήταν πολύ περίεργα τα Χριστούγεννα φέτος, γιατί όποιον ρώταγα, όπου ρώταγα, όλοι μου λέγανε ότι τα σχέδιά μας άλλαξαν γιατί αρρωστήσαμε. Τα σχέδιά μας άλλαξαν γιατί και σήμερα που ξαναπήγα σε φαρμακείο σήμερα, παιδιά, όταν πήγαμε στο Μαρούσι, ο Αλέξανδρος χτύπησε λίγο το κεφάλι του και πήγα για να του πάρω άρνικα. Ο Δεκέμβρης σε ένα φαρμακείο, έτσι, πραγματικά. Τέλος πάντων, άκουγα μία κυρία που έλεγε ότι και οι πέντε είναι άρρωστοι με γρήπη και είχαμε κανονίσει άλλα και άλλαξαν όλα και λέω εντάξει, παντού είναι αυτό, δεν έγινε μόνο σε εμάς. Τέλος πάντων, θα ελπίζω ότι η πρωτοχρονιά μας θα είναι πολύ καλύτερη και θα μπορέσουμε έτσι να μαζευτούμε και να κάνουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Θέλω πριν το κλείσω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατήσατε. Από ό,τι κατάλαβα και εύχομαι, βασικά εύχομαι να σας κράτησα και εγώ καλή παρέα, αλλά από ό,τι κατάλαβα κράτησα σε πολλούς από εσάς καλή παρέα και αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός, να περνάμε τις μέρες μαζί και να φτάνουμε μέχρι τα Χριστούγεννα έτσι με πιο ωραία διασκέδαση και εγώ να προσπαθώ όσο μπορώ να σας βάζω στο κλίμα των Χριστουγέννων. Αυτός είναι ο σκοπός μου κάθε χρονιά και να μπαίνω και εγώ στο κλίμα των Χριστουγέννων. Και φέτος πραγματικά νιώθω ευγνώμων γιατί τα κατάφερα. Και κατάφερα πάρα πολύ έντονα να νιώσω Χριστούγεννα και να νιώσω πλήρης από τις ημέρες των Χριστουγέννων. Από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και σήμερα. Γιατί έτσι λίγο κάπως μας ήρθε και καθόμαστε κάθε βράδυ και έτσι με χαμηλά τα φώτα, έχουμε συγκεκριμένα φώτα που ανάβουμε και βλέπουμε τα έργα από το μόνο στο σπίτι. Μας έχει μείνει μόνο το 5 τώρα να δούμε, θα το δούμε ή σήμερα ή αύριο, τώρα θα δούμε, γιατί ο Αλέξανδρος πήγε να κοιμηθεί, δεν άντεχε άλλο, κουράστηκε σήμερα στο Μαρούσι. Και έτσι αυτή η εικόνα η ωραία που είσαι με τα φωτάκια των δέντρων αναμένα, τα φωτάκια της γυψοσανίδας ανάβουμε μόνο έτσι για να είναι πιο ωραίος ο φωτισμός, πιο χαμηλός. Και βλέποντας μόνο στο σπίτι που είναι η αγαπημένη μου ταινία, το νούμερο 1 βασικά και το νούμερο 2 είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά σαν το 1 κανένα. Τα υπόλοιπα είναι εντάξει, εχθές είδαμε το 4 και δεν μ' άρεσε καθόλου. Ελπίζω το 5 που μάλλον θα δούμε σήμερα να είναι πιο ωραίο. Για ακόμα μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, ευχαριστώ που παρακολούθησατε όλα αυτά τα επεισόδια και δίνουμε ραντεβού για τη νέα χρονιά με ένα επεισόδιο που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αργήσω, γιατί συνήθως το Γενάρη κάτι με πιάνει και δεν ανεβάζω σχεδόν τίποτα. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος όμως θα τα πάω καλά και θα ανεβάσω και θα έχουμε τα 4 βίντεο τον μήνα. Μακάρι να μπορούσα και περισσότερα, αλλά ας πάμε με 4 και βλέπουμε. Αυτά λοιπόν, κάπου εδώ το vlog μας για το 2023 τελειώνει, τελείωσε μάλλον. Θα σας ευχηθώ, δεν θα σας πω για την καλή χρονιά ακόμα ευχές του χρόνου.
θα σας τα πούμε το πολλά ξεχρονιά και ανεβάσουμε το πρώτο βίντεο για το 2024. Το μόνο που θα σας ευχηθώ είναι καλή αλλαγή χρονιάς με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν και θα τους έχετε δίπλα σας όλη τη χρονιά και θα σας έχουν δίπλα τους και όλη τη χρονιά και στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα σας ξαναδώ πάλι σύντομα.